Καλημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα έχουμε. Εβδομάδα στην οποία θα πρέπει να εξοπλιστούμε με υπομονή, διότι από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει ο υδράτιος και πιθανόν ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες να είναι σε δύσκολες καταστάσεις. Και να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εγώ είπα κύριε Λονταράκη, αυτά συμβαίνουν. Εγώ είπα κύριε Λονταράκη, αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Ως πολιτική προστασία, ως περιφέρεια Κρήτης, αναφορικά με το τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς, οι συμβουλές, το τι δεν κάνει να κάνουμε, με λυσοκόμοι, εργασίες έξω κλπ. Εγώ εσάς θέλω να σας πω για να μας πείτε στο τι έχουμε αυτή την ώρα και ποια είναι η δική μας η ετοιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Γιατί δεν είναι μόνο πρόσεχε εσύ πολίτη, είναι και το τι έχουμε πολίτη και τι σημαίνει υπηρεσίες, τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για να πάμε και στην πυροσβεστική βάσει αυτού που γνωρίζετε, για να πάμε και στη δασική υπηρεσία βάσει αυτού που γνωρίζετε, για να πάμε και στο ΣΟΤΑ βάσει αυτού που γνωρίζετε, και βέβαια όλη αυτή η προετοιμασία που υποτίθεται ότι εμείς έχουμε αυτή την περίοδο. Κυρία Δουλγεράκη, είμαστε αντιπερική περίοδο από το Μάιο. Αν καταφέρετε να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, θα το εκτιμούσα, γιατί δεν σας ακούω ότι εγώ καθαρά, πόσο μάλλον ο κόσμος. Ναι, ναι, κυρία Δουλγεράκη, από όσο γνωρίζουμε και θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, είμαστε στην αντιπερική περίοδο από το Μάιο, που σημαίνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτή ότι ο μηχανισμός της περιφέρειας, των ΟΤΑ, των Δήμων και της περιφέρειας ουσιαστικά, είμαστε σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι μέρες όπως η σημερινή, η οποία ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, που σημαίνει τι? Ότι οποιαδήποτε διαθέσιμα μέσα, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε τεχνικά, είναι στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έτσι ώστε οπουδήποτε χρειαστεί, αν χρειαστεί, να παράσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια. Και τι σημαίνει βοήθεια? Πέρα τα μηχανήματα έργου, τα οποία πιθανόν μπορεί να χρειαστούν σε μια συγκεκριμένη στιγμή, έτσι ώστε να γίνει κάποιος καθαρισμός επιτόπιος λόγω έκτασης κατάστασης που έχει να κάνει με εκδήλωση πυρκαγιάς. Που σημαίνει και τι άλλο? Σημαίνει ότι όπως έγινε στον Άγιο Βασίλειο πέρυσι, χρειάστηκε να εγκαινωθούν οι οικισμοί με τη βοήθεια πούλμων. Αυτή τη διαδικασία και τα πούλμαν σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ τα παρήχε η Περιφέρεια Κρήτης. Σύν της άλλης, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση του κόσμου, όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και της αντιπυρικής και της αντιπλημμυρικής, μια αν κάνουμε λόγο για το χειμώνα. Ουσιαστικά αυτός είναι ο δείχτης που παράσχει η περιφέρεια σε ό,τι έχει να κάνει σε μια δύσκολη κατάσταση. Καλά, βέβαια τον κόσμο τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όταν λέτε ποια είναι η κατάσταση αυξημένης ανάγκης, το τι υπάρχει πριν από τη συνεργασία με το ΚΤΕΛ και το Πούλμαν για να εκκαινωθεί μια περιοχή, έτσι δεν είναι? Απλά να κάνουμε μια αναφορά στο το τι σημαίνει ετοιμότητα του μηχανισμού της περιφέρειας. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Απλά το επικεντρώνω σε άλλο σημείο, γιατί τα υπόλοιπα σαφέστατα καλά κάνετε και τα αναφέρετε, δεν λέει κανένα το αντίθετο, αλλά λέω ότι είναι αυτό που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, αλλά και νωρίτερα, θα πρέπει όλοι οι Κρήτη του μηχανισμού να έχουν ανταποκριθεί στις ευθύνες της αρμοδιότητας του. Για παράδειγμα, ευθύνη της περιφέρειας είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων. Διότι δεν είναι μόνο η αντιπλημμυρική περίοδο, δεν είναι μόνο η βροχή. Στα ρέματα μέσα πιθανόν να έχουμε και πολλά ξερόκορτα. Έχουν καθαριστεί, αφού το πάτε βήμα-βήμα, έχουν καθαριστεί όλα τα ρέματα και όλα τα ποτάμια. Όσον αφορά την επικινδυνότητα των σημείων που χρήζουν καθαρισμό, έχει γίνει. Δεν λέω στον απόλυτο βαθμό, διότι μπορεί να βλέπει ο κόσμος πολλές φορές ξερόχορτα μέσα σε κάποια κήτη ενός ποταμού ή να βλέπει τέλος πάντων την ανάπτυξη βλάστησης. Σας λέω ότι χρειάζεται ειδική άδεια σε ό,τι έχει να κάνει με την αποψήλωση 100%, το οποίο είναι πράγμα αδύνατο να γίνει σε τέτοια σημεία. Σας μιλάει το κομμάτι της περιφέρειας. Και οι Δήμοι έχουν ανάλογη ευθύνη σε ρέματα τα οποία διαπερνούν τον αστικό υγιστό της πόλης. Τα ρέματα ουσιαστικά που είναι μέσα στην πόλη.
Από εκεί και πέρα είναι και, οι καθαρισμοί. Είστε ικανοποιημένοι από τον έλεγχο που έχει γίνει σε τι ποσοστό, κύριε Λεονταράκη, δηλαδή? Κοιτάξτε, εδώ είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με δύο δύσκολα ζητήματα σε περίπτωση που αυτά εκδηλώνονται. Ένα ρέμα, ο ρόλος του είναι ουσιαστικά να έχει σωστή απορροή υδάτων. Άρα τα δύσκολα σημεία, όπως σας είπα, μέσω, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, μέσω μιας μεγάλης εργολαβίας που διέτρεχε στο σύνολό της όλη την Κρήτη, όσον αφορά τον καθαρισμό για μια αντιπλημμυρική περίοδο, για μια δύσκολη κατάσταση, σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και εγώ απογοητεύομαι. Με το χέρι στην καρδιά σας μιλάω έτσι όπως σας ακούω. Σαν πολίτης απογοητεύομαι, διότι αν δεν μπορούμε όλοι μαζί, δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι η ΟΤΑ, είναι οι δασικές υπηρεσίες. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, δεν ξέρω γιατί υπάρχουμε και πώς θα πάμε μετά στη συνέχεια και θα παρέχουμε και υψηλή πολιτική, για να ξέρω τι είναι αυτό που μου ζητάει εμένα ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε περιφερειάρχης, ο οποίος θέλει να ψηφιστεί, ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, όταν μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα κάστανα από τη φωτιά. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, έτσι? Απόλυτα. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει. Το ξέρω ότι πάντα μιλάτε ανοιχτά. Γι' αυτό σας μιλάω ανοιχτά. Όσο είναι ένα κομμάτι τα ρέματα της περιφέρειας, να μην μένουμε μόνο σε αυτό, να πούμε και στο κομμάτι που έχουν να κάνουν με το μηχανισμό γενικότερα. Όσον αφορά τα δασικά συστήματα, όσον αφορά τους καθαρισμούς στα δάση, είναι μια ευθύνη η οποία ανήκει στα δασαρχεία. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει και εμείς να βοηθάμε. Έτσι, αν μας ζητηθεί, εννοείται να βοηθάμε. Αλλά όσον αφορά τους καθαρισμούς, δυστυχώς μιλάμε για υπηρεσία κύριε Λουγεράκη και μπορείτε να το διασταυρώσετε πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να το ζητήσετε από τους δασάρχες των περιφερειακών νοτίζων, αν θέλουν οι άνθρωποι να σας πούν αυτό πραγματικά συμβαίνει. Μιλάμε για υπηρεσίες αποψηλωμένες. Μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν το βασικό υπαλληλικό προσωπικό και τους φόρους έτσι ώστε να κάνουν αυτό που ο νόμος ορίζει, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που και ήδη θέλουν. Καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν. Είναι μια αρμοδιότητα, μια ευθύνη που δεν μπορούν να την κάνουν πέρας. Λόγω και της υποστελέχωσης αλλά και της υποχρηματοδότησης. Εύχομαι, μία που είπατε και εσείς για νέες περιφερειακές αρχές, για περιφερειάρχες που θα ζητάνε τον ψήφο μας, πραγματικά. Εύχομαι οι νέες αρχές που θα προκύψουν ή και οι παλαιότερες που θα έχουν μια συνέχεια, οι Δήμοι γενικότερα, από τον Οκτώβριο και μετά να έχουν όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια τους, έτσι ώστε να υπαρέχουν υπηρεσίες πολύ υψηλές στο ακέραιο. Αλλά τα εργαλεία αυτά, κυρία Λουγεράκη, δεν είναι μέσα από αυτολόγια και υποσχέσεις. Εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει να ανασυντάξουμε, να αναδιαρθώσουμε την αυτοδιοίκηση στο ακέραιο. Κύριε Λεονταράκη, μου λέτε κοντολογείς μέσα από όλα αυτά ότι δεν είσαστε σαν εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας με την εικόνα και την προετοιμασία που υπάρχει αυτή την ώρα σε όλη την Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει με αντιπυρικές ζώνες, με καθαρισμό ρεμάτων, με προσωπικό, εξαιτίας όλων των παραπάνω, από ψηλωμένες υπηρεσίες από όλες τις πλευρές, υποχρηματοδότηση από όλες τις πλευρές, τοπική αυτοδιοίκηση, η δασική υπηρεσία και πάει λέγοντας υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό μου λέτε, αυτό θέλετε να καταλάβω, αυτό θέλετε να κρατήσουμε οι πολίτες? Κοιτάξτε, να σας πω, σε ό,τι έχει να κάνει στην ετοιμότητα, πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι έχει να κάνει στην ετοιμότητα και στην διαχείριση, αλλά και στην προετοιμασία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό και ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό να γίνει, έχει γίνει. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Μα για το σύνολο μιλάω, επειδή έχετε την ευθύνη και την εικόνα όλης της περιφερειακής ενότητας. Και δεν μιλάω για στενά τον κλείο μόνο της περιφέρειας, αλλά από τη στιγμή που κάνετε συντονιστικά όργανα και γνωρίζετε ποια είναι η εικόνα, γι' αυτό σας έβαλα μέσα όλες τις υπηρεσίες. Θα σας απαντήσω. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις αντιπυρικές ζώνες. Σε κανένα σημείο του νησιού δεν έχει αντιπυρική ζώνη. Και το πρόβλημα είναι αυτό. Και αν έχει γίνει, είναι πώς το είπατε, ελάχιστα. Κανένα σημείο. Σε κανένα σημείο σε δασική περιοχή, σε δάσος, ουσιαστικά σε μεγάλο δάσος, είτε αστικό είναι είτε περαιαστικό είναι, δεν έχουν γίνει τα βασικά. Τα βασικά ποια είναι? Η απομάκρυση έστω των ξηρόκορμων. Είναι κάτι το οποίο, κι αν έχει γίνει, είναι σε βαθμό τέτοιο το οποίο δεν αλλάζει την εικόνα, την κακή. Και αυτό είναι έγκυται ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως. Στο ότι το δασαρχείο θέλει. Πώς θα το κάνει?
καταλάβατε. Με ποσά τα οποία είναι τη τάξη των 20-25 χιλιάδων για μια περιφερειακή ενότητα, αυτά δεν φτάνει, κυρία Λουτζεράκη, συγγνώμη, και όλο και το πετρέλαιο. Γι' αυτό σας είπα, από τον Οκτώβρη έχουμε αυτοδικές εκλογές, έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και μάλιστα δεύτερη φορά. Αυτά θα πρέπει να τα δει. Άκουγα χθες για, ουσιαστικά για την αγορά πτυχών μέσων εναέριων, πύγιων. Ωραία, καλά είναι αυτά, χρειάζονται, αλλά υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες είναι υποτελεχωμένες αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι στην εντατική, είναι σε σημεία τα οποία. Ωραία. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν. Προσωπικό δεν υπάρχει σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Υποστελεχωμένες λοιπόν οι υπηρεσίες, ελπίση ή χρηματοδότηση. Πάμε δηλαδή ή είμαστε και βαδίζουμε μέσα σε μια αντιπυρική περίοδο, για την οποία εγώ καταλαβαίνω, κύριε Λιονταράκη, από αυτά που λέτε, ότι είσαστε όχι απλά επιφυλακτικός, ότι κάνετε και το σταυρό σας και λέτε ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί ναι μεν, ναι μεν, αλλά από την άλλη, ναι, το αλλά, ναι, υπάρχει το θέμα. Κύριε Δουλειράκη, ναι μεν, ναι, ναι, υπάρχει το φιλότιμο, ναι μεν, υπάρχει καλή διάθεση, αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Τη δύσκολη κατάσταση, όταν ο τόπος, ο κόσμος κινδυνεύει και αντιληφθούμε ότι δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, δεν θα έχουν κανένα νόημα πλέον. Καταλαβαίνετε. Εγώ το καταλαβαίνω. Απλά θέλω να μου το πείτε εσείς αυτό, για να το τσεκάρω και να το επιβεβαιώσω όλη μια φορά. Αλλά το είπατε. Το φιλότιμο δεν φτάνει παρά την υψηλή ετοιμότητα που μπορεί να έχουμε οι 5. Χρειαζόμασταν 100, δεν είμαστε οι 100. Δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Αυτό δεν είναι το μήνυμα που περνάτε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Λουδιράκη. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ένα άλλο ζήτημα, παράδειγμα, το οποίο θα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν ελέγξει, έχει να κάνει με τα οικόπεδα. Αν έχουν καθαριστεί ή όχι, που είναι μια αρμοδιότητα των διοικητών. Καλώς. Ποιος θα τα ελέγξει, με ποιο προσωπικό. Με 5, 10, ίσως 30 δημοτικούς αστυνομικούς υπαλλήλους που ίσως να μην είναι ούτε αυτοί σε μια υπηρεσία, σε ένα Δήμο, σε ένα μικρότερο Δήμο. Μην βάζουμε στο μυαλό μας το Δήμο Ηρακλείου. Θα ελέγξει μια έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων. Πώς. Μεγάλη πληγή ανοίγεται. Ακαθάριστα οικόπεδα. Ακαθάριστοι χώροι που εγκυμονούν κινδύνους. Βλέπε, ας πούμε, το πράσινο στην Γνωσού, ότι το έχουν κάνει. Καταστρέφουν μια περιοχή από μόνοι τους. Εκεί πίσω, στο δάσος της Κνωσού, σε εκείνο τον άλλο, το μεγάλο το χώρο, που θέλανε να το κάνουν, αφήστε μόνο να το πω, απλά να το αναφέρω για τον κόσμο, που θέλανε να το κάνουν ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κέντρο, αλλά λόγω της κλίσης του εδάφους δεν το κάνανε. Τα μεγαλεπίβολα εκείνα σχέδια για τις πισίνες και αφήνουν ένα χώρο να ρημάζει. Ένα ρέμα το οποίο είναι ακαθάριστο, ένα ποταμός που είναι ένας ακαθάριστος, όταν θα μπορούσε να είναι βασικός πνεύμονας ζωής για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην περιοχή. Τι να πω. Κύριε Βιάζη, θα λέμε ένα ποτάμι ακαθάριστο για να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα. Καθαρισμός σημαίνει ότι αποφεύγω μία δύσκολη κατάσταση σε περίπτωση πλημμύρας. Σαφώς σε μία τέτοια υπάρχουν και έντονη πρασινάδα, επίοτε διάφορα φυτά, ξερά καλάμια. Τα δύσκολα σημεία που έχει να κάνει με την καλάμια, κομμάτι, αυτοσχέδιες χωματερές, γιατί κάποιοι επιτίδοι πάνε και εναποθέτουν πάρα πολλά αντικείμενα, τα οποία αντικείμενα αυτά είναι έφλεκτα, μπορεί να είναι μπουκάλια, μπορεί να είναι νάιλον, οτιδήποτε άλλο μπορεί με την ψηλή θερμοκρασία πραγματικά να πυροδοτήσει μια μεγάλη φωτιά, όταν δεν υπάρχουν οι αντιπυρικές ζώνες. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Κύριε Βιδεράκη, θέλω να πιστεύω, σας ξαναλέω, επιμένω, εκλογές έχουμε τον Οκτώβριο, οι περιφέρειες, οι Δήμοι, να βρουν όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά και οι πυροσβεσίες δυνάμεις, όταν έχουμε ξαναπεί και σε... Κύριε Λιονταράκη, μου λέτε ουσιαστικά ότι είμαστε σε επίπεδο ετοιμασίας, ότι και με το φιλότιμο δεν γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, ότι είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από ότι είμαστε πέρυσι, και τουλάχιστον οικονομικά και τουλάχιστον σε υλικοτεχνική υποδομή και σε προσωπικό δεν έχει διορθωθεί κάτι. Άρα παραμένουμε στο ίδιο. Η προσφορά που υπάρχει αυτή την ώρα από τους ανθρώπους οι οποίοι ρίχνονται στη φωτιά για να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Αντιδράκη, ναι, το έχουμε πει και σε παλιότερη εκπομπή δική σας. Δυστυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού μιλάμε πλέον για ένα αριθμό λιγότερο όσο έχει να κάνει με τα πρόσωπα, με τους πυροσβέστες.
που επιχειρούν. Δεν ξέρω αν αυτό έχει διορθωθεί. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι μια εσωτερική διαδικασία της πυροσβεστίας. Άρα καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων ότι σε ό,τι έχει να κάνει το Ηράκλειο και όλη την Κρήτη, μπορεί να έχουμε τα τρία ελικόπτερα εδώ πέρα, μπορεί να έχουμε έτσι μια πολύ καλή σχέση, μπορεί να έχουμε μια καλή, ας το πούμε, διαλειτουργία μεταξύ μας. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει, αν θέλετε, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Οι πυροσβεστίες δάμε στο νησί καλούνται με λιγότερο προσωπικό να ανταπεξέλθουν. Είναι κάτι, επιμένω ότι θα πρέπει, έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη, το τονίζω, το ξαναλέω, να πάμε σε μια αναδιοργάνωση πλήρως και των δυνάμεων, προς το καλύτερο εννοείται, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε αναδιοργάνωση, αλλά είναι ουσιαστικά προς μια προσιρότερες καταστάσεις. Θα πρέπει να το δουν, να το ξαναδούν, να ενισχυθούν οι ΟΤΑ και όλος ο μηχανισμός. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον, και μια, και αν το θέλετε, είναι καλό, θα σας το αναφέρω, και πραγματικά θα σας το στείλω να το έχετε και εσείς υπόψη. Εχθές ψάχνοντας τον υπολογιστή, το 2014 έχοντας κάνει μια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, σαν σύμβουλος δεδεταλμένος και τότε, πιο νέος και στην εμπειρία και στα χρόνια, αλλά και στις διαδικασίες, είχα εντοπίσει και στην επιστολή αυτά είχα αναδείξει τα ζητήματα προς τον Περιφερειάρχη, το τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Το 2014 έχει πραγματικά μεγάλη σημασία, βλέποντας την επιστολή και επισημώνοντας τα σημεία ότι σε πολλά τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητας της περιφέρειας, δυστυχώς είναι της πολιτείας, είμαστε στα ίδια και χειρότερα. Τα ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια πραγματικά, και το λέω και το αισθάνομαι, διότι είναι μια πραγματικότητα, σε ζητήματα που έχει να κάνει με την περιφέρεια, με την ενημέρωση, με τον εξοπλισμό, με τα τεχνικά μέσα, με τις διαδικασίες τις καλύτερες οι οποίες έχουν εξελιχθεί, με ενημέρωση, με το οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάδειξη ζητημάτων, πραγματικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα, τεράστια βήματα. Αλλά σε κέρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτεία, ξαναλέω, και αυτό είναι χρηματοδοτήσεις, είναι και το στελεχειακό δυναμικό, ουσιαστικά υπολοιπόμαστε δυστυχώς. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα να ρωτήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Λεωτεράκη. Καλημέρα.